600 σχολεία από όλη τη χώρα και 40 από την Κρήτη συμμετέχουν στις εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα PISA που διεξάγονται αύριο και αφορούν μαθητέ τη 6η Δημοτικού και τη 3 ης Γυμνασίου, μέσω των οποίων το Υπουργείο προσδοκά να λάβει την απαραίτητη πληροφορία για το πώ το σχολείο θα μπορούσε να εξελιχθεί. Οι εξετάσεις θα είναι ανώνυμες και τα παιδιά που θα συμμετέχουν δεν θα βαθμολογηθούν. Σκοπό έχουν να διαγνώσουν πιθανά προβλήματα που υπάρχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν είναι αξιολόγηση ούτε των μαθητών, ούτε πολύ περισσότερο φυσικά των εκπαιδευτικών. Κανένα παγιωτικό χαρακτηριστικό που να βοηθάει την αναβάθμιση τη παρεγόμενη εκπαίδευση ώστε να βγάλουν συμπεράσματα που θα οδηγήσουν σε μια ποιοτική αναβάθμιση. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ποιο είναι ο στόχο. Στόχο είναι Κλείσιμο για μία ακόμη φορά σχολικών μονάδων όπω και πανεπιστημιακών τιμάτων με τι ελάχιστε βάσει αγωγή και το μείωση του αριθμού των εισαχθέων. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου στι εξετάσει θα συμμετέχουν οι μαθητέ 6η Δημοτικού από 8 δημοτικά σχολεία και μαθητέ 3η Γυμνασίου από 9 γυμνάσια. Στην Περιφερειακή Ενότητα Λεσυθίου, οι μαθητέ 6η Δημοτικού από 4 δημοτικά και οι μαθητέ 3η Γυμνασίου από 4 γυμνάσια. Οι μαθητέ από ένα Δημοτικό Σχολείο στο Ρέθυμνο και από 3 γυμνάσια και στα Χανιά οι μαθητέ από 8 δημοτικά σχολεία και 3 γυμνάσια. Τα σχολεία έχουν επιλεχθεί με βάση κριτήρια και έχουν να κάνουν με, όλους, με όλε τι βαθμίδε και με όλα τα μεγέθη, με χαρακτηριστικά τα οποία έλαβε υπόψη το Υπουργείο ώστε να έχει μια όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα για όλε τι μορφέ σχολείων. Στην πραγματικότητα είναι ένα εργαλείο του ΩΣΑ, δηλαδή του Διεθνού Κεφαλαίου, που αξιολογεί την εκπαίδευσή μας για να βγάλει άχρηστους τους μαθητές μας και ουσιαστικά ανίκανους να μετέχουν στην εκπαίδευση εκτός εάν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράζουν τη γνώση από την παραπαιδεία. Οι εξετάσει διαγνωστικού χαρακτήρα έχουν σηκώσει θύελα αντιδράσεων στην εκπαιδευτική κοινότητα, που μιλάει για εργαλείο του ΟΟΣΑ και την πρόθεση περαιτέρω υποβάθμιση των δημόσιων σχολείων στη χώρα, την ώρα που ο ρόλο των εκπαιδευτικών, όπω τονίζουν, δέχεται μία ακόμη συντονισμένη επίθεση. Φαίνεται ξεκάθαρα ο στόχο μέσα από αυτέ τι διαδικασίε να καταλάβετε ότι τα σχολεία που έχουν επιλεγεί φέτο να μπουν στη διαδικασία του διαγωνισμού τη πίζας είναι σε ένα τεράστιο ποσοστό, στο μεγαλύτερο ποσοστό του, σχολεία τα οποία βρίσκονται στις υποβαθμισμένε περιοχέ. Αυτό και μόνο νομίζω ότι λέει πολλά για το συμπέρασμα που θα βγάλουν όσον αφορά τα αποτελέσματα. Για παραβίαση του συνταγματικού δικαιώματο στην απεργία, κατηγόρησαν την Υπουργό Νίκη Κεραμέως με φόντο την αγωγή τη κατά τη Διδασκαλική Ομοσπονδία και τη ΣΟΛΜΕ σε ό,τι αφορά την απεργία την οποία προκήρυξαν. Καλούμε τους εκπαιδευτικούς να υποστηρίξουν τις αποφάσεις των ομοσπονδιών και των σωματείων, να υπερασπιστούμε τη συνδικαλιστική ελευθερία, λέμε κάτω τα χέρια από τις απεργίες και τους αγώνες. Και αύριο η Ολμέ καλή σε τρία οριστάσια από τις 8 έως τις 11 το μεσημέρι, ενάντια στο διαγωνισμό Πίζα. Με αφορμή τι εξαγγελθήσει τρίω στάσει εργασία από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία και την ΟΛΜΕ και την απάντηση με αγωγή τη Υπουργού Παιδεία, η Εκτελεστική Επιτροπή τη ΑΔΔ κηρύσσει πανελλαδική στάση εργασία Τετάρτη από τι 8 το πρωί έω τι 11 για του εκπαιδευτικού τη πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση για την υπεράσπιση του δικαιώματό του στην απεργία.